Σε παρακαλώ πολύ, πάνω τζίφο πάμε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στις παρελάσεις, αλλά δεξιώσεις. Α, καλά, έχω δεξιώσεις. Πάρε φαγητό. Άλλο τίποτα. Φέρε κουτάλια χρυσά. Έτσι. Φέρε ασημικά. Τρώνε, πίνουν εις βάρος του ελληνικού λαού. Για πες μας, σε παρακαλώ. Ναι, κατά τα άλλα τσιμπήσανε, όπως είπε η ευρωβουλευτής, η υποψήφια μάλλον ευρωβουλευτής. Την έβαλες, την έβαλες. Έλα ντε. Την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Λοΐζου, η οποία είπε μόλις τσιμπήσαμε, ήμασταν ήδη φαγωμένοι. Καταρχήν να πούμε λοιπόν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, κάλεσε στο Μαξίμου τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του, προκειμένου να τους ανακοινώσει και επισήμως στο την Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, η και να του συμπάγουν. Ναι. Έκανε λοιπόν την κομματική του ακριβώς όπως είπε συγκέντρωση. Γιόρταζε κιόλας στο Μαξίμου. Γιόρταζε χθες ο Πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Και αυτό του δίνει το δικαίωμα να τρώει με τα δικά μας μαχαιροπύρουνα. Αφού τώρα τι λέμε τώρα. Πηγαίνει στην εκκλησία, κάνει το σταυρό του. Πώς, Πρωθυπουργός. Λοιπόν, να... Πολύ φίλοι τώρα είπες στη φωτογραφία πάλι. Εδώ είναι η Σέρφη, ο Τσίπρας αυτός, παιδιά. Ναι, έχει πιέσει πολύ φίλοι. Χειροκρότημα για την οδοντίατρό του. Πάμε τέτοιμο παρακαλώ πολύ. Βλέπουμε πεντακάθερα τα δόντια του Πρωθυπουργού. Έχει φύγει αυτή η κιτρινίλα που υπήρχε σε άλλες φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ πέρα από την τελευταία σέλφη που φαίνεται πεντακάθερο το δόντι του να έχει πετύχει πολύ σωστό το σμάρ, το βλέπεις εδώ πέρα. Δεν έχει ούτε ρητίδες, έχει πετύχει και το, το. Και το φίλτρο. Κολαγόνο θα πίνει μάλλον και ο Πρωθυπουργός. Έχουν το περάσει κανάλι. Και τα φιλτράκια σίγουρα στη φωτογραφία. Καταρχήν να πούμε ότι τα αποσταρίσματα και τα ανεβάσματα έδωσα και πήρανε με πρώτο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για να μην ξεφεύγουν την κουβέντα όμως. Πάμε λίγο στο σοβαρότητα του θέματος. Μαζευτήκαν όλοι, κυρία Κωνσταντινίδου. Ναι, η συντροφή σας εκεί. Μια χαρά, γιατί όχι. Πήγαμε. Γιατί οι υπόλοιπες κυβερνήσεις δεν κάναν τα ίδια. Όχι στο Μαξίμου να κάνει. Όχι, θα κοιτάμε το Μαξίμου. Μα έλατε. Τι κάνουν οι υπόλοιποι. Το χάρι του Παύλου που είναι εδώ πέρα, το κοιτάμε. Τι κάνουν οι υπόλοιποι. Αυτή την πολιτική που κάνετε. Έπρεπε να γιορτάσει. Τι να γιορτάσει. Τι λέτε, κυρία Κωνσταντινίδου. Έχετε χάσει το ρεπορτάζ, Μαξίμου. Το Μέγαρο Μαξίμου, ξέρετε τι θέλετε. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι θεσμός. Εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Το Μέγαρο Μαξίμου ήθιστε να είναι το Μέγαρο που στεγάζει την ελληνική κυβέρνηση. Δεν στεγάζει κομματικές οργανώσεις. Κανένας ποτέ στο παρελθόν δεν έφερε υποψήφιους ευρωβουλευτές. Λέμε ότι είναι λάθος. Λέμε ότι υπάρχει μία σύψη στην πολιτική. Λέμε ότι η ηθική πλέον στην πολιτική δεν υπάρχει. Άρα συμφωνούμε και είναι σωστό. Όχι απόλυτα. Όχι απόλυτα. Μπορούσε να την πάρει μια βραδενίτσα και να πληρώσει από την τσέπη του. Μουτσάκο, διάλογο κάνουμε. Πριν μια εβδομάδα πήρε το Falcon, ούτε μια εβδομάδα, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος με την παρέιτσα του και πήγε τη βόλτα του ενώ μπορούσε να πάει ο δικός στην Καλαμάτα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Σωστά, εδώ είμαστε. 5.000 ευρώ η κυροζήνη για να σηκωθεί το αεροσκάφος. Μία εβδομάδα αργότερα μετατρέπει σε κομματικό περίπτερο το Μέγαρο Μαξίμου. Ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της χώρας και φυσικά όχι δικό του, του ελληνικού λαού, και κάνει κομματική εκδήλωση. Πείτε μου λοιπόν, κυρία Κωνσταντινίδου, εάν ή όχι αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της πράξεώς του ως πρωθυπουργό. Εκείνος δεν το σκέφτηκε τη σοβαρότητα, πρέπει να τη σκεφτούμε εμείς. Σαφώς λοιπόν θα ήθελε ο ελληνικός λαός να το κατακρίνει και γι' αυτό. Γιατί αυτός άνθρωπος δεν είναι τίποτα καλό. Στα παλιά τα παπούτσια γράψει πολλά πράγματα από αυτά που έχει πει και αυτά που λέει. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι εκεί λοιπόν έκατσαν, έγινε η κομματική συγκέντρωση στο Μέγαρο Μαξίμου. Συμπίσανε, φίλοι. Και κάτσε και φάγανε. Όταν ρωτήσαμε δημοσιογράφη, βέβαια την κυρία εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα είναι υποψήφια. Η κυρία Λοΐζου είναι αυτή του Λοΐζου που γράφει. Είναι που ανεβάζει τις φωτό. Ανέβαζε διάφορα ωραία πραγματάκια στο Twitter. Ναι, ναι. Πείτε να κάνετε κάτι. Είναι η κυρία που βλέπουμε. Ή το κόσμο δεν ξέρει. Κυρία Λοΐζου. Η μάνα μου δεν την ξέρει. Που ανέβαζε, να τα πω εγώ, πείτε τα. Είναι η κυρία αυτή, είναι η κυρία αυτή που ανέβαζε φωτό με αστυνομικούς να καίγονται από τις Μολότοφ των αναρχοάπλητων. Είναι η κυρία αυτή που έλεγε άνεξ, κάνα φαστά στο σπίτι σου, πάρε ένα αερόπαλο να του πάρει στο κεφάλι. Είναι η κυρία αυτή που έλεγε
να σηκωθούν τα θύματα του ξηρού, να ζητήσουν συγγνώμη τον ξηρό κλπ. Είναι. Είναι για αυτά. Και βγάζει και θέλος, κύριε Καμπούρη. Στο μέγα. Τα ανέβαζε τα ανέβαζε και τα πόσταρε. Ανθρώπους να καίγονται. Δεν εξετάζω αν είναι αστυνομικοί. Καίγονταν άνθρωποι. Γιατί σας κάνει εντύπωση. Και τα ανέβαζε και χαιρότανε. Η ιδεολογία του πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή είναι. Μα τι άλλο μπορεί να κάνει. Δηλαδή μετά το Γιάννητσι, πάμε να δούμε. Ξέχασε τους νεκρούς της Μαρφήν, έχουμε και τη Λοΐζου. Μόλις και ο μια είναι αυτό το πράγμα. Τα υπόλοιπα όλα είναι μηδέν. Πάμε να δούμε τι είπε, την έβγαλε ο Σκάι. Βγήκε σε κανάλι. Πού είχε βγει και είχε μιλήσει. Ποσταρίσματα είναι αυτό το πράγμα. Και είχε βγει και είχε πει για το φαγητό, ρε παιδιά. Αυτή. Πού βγήκε και μίλησε. Και είπε ότι τσιμπήσανε. Έκανε δήλωση. Τι δήλωση έκανε. Έκανε δήλωση ότι εμείς πήγαμε για να γνωριστούμε οι 16 υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και φάγαμε. Κάτι τσιμπήσαμε. Μετά δηλαδή έφαγα σπίτι μου. Μάλλον γκουρμέ πληρώσαμε κιόλας. Δεν φάγανε ένα καλοκοτόπουλο τη σούβλας. Μυστήσιμα. Άρα φάγανε και γκουρμέ. Τρεις χειρότερα. Τρεις χειρότερα, κυρία. Ορφανά φάγανε, ρε Φίλιππε, αφού τσιμπήσανε. Μάλιστα. Λέει, κυρία. Μένουμε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Με κόσμο είναι εξοργισμένο. Λέει, εμείς δεν έχουμε να φάμε. Μας κόβει ιδέα το ρεύμα. Μας κόβουν το νερό. Μας πετάνε έξω οι ιδιοκτήτες του σπιτιού και δεν έχουμε να πληρώσουμε τα ενίκια. Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειά. Όλα αυτά είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση, πρόκληση, πρόκληση. Πάμε παρακαλώ πολύ όμως. Πάμε σε σένα, Σταυρούλα Λούρου. Πάμε τώρα.